Καλησπέρα σας και από το blog Δρόμενα του τόπου μας, της γλώσσας. Καλώς ορίσατε. Ομολογουμένως ήταν πολύ καλή η παράστασή σας η θεατρική σήμερα. Το είδα και εγώ προσωπικά από τον κόσμο που σας χειροκρότησε. Ήσασταν καταπληκτικές. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και είχατε μια θεατρική παράσταση που είναι και των ημερών μας, λόγω των δημοτικών εκλογών. Ήταν πολύ πετυχημένη. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για την ομάδα σας, πώς ξεκίνησε, τι παραστάσεις έχετε κάνει στο παρελθόν, τι μελιγένεστε από εδώ και πέρα, θα συνεχίσετε, ποια κυρία θέλει να ξεκινήσει, να συστηθεί βέβαια για να τη γνωρίσει, να συγνωρίσει και ο κόσμος εδώ της γλώσσας. Ευχαριστώ σας που μας καλέσατε, το Πολιτιστικό Εξοραστικό Σύλλογο της Γλώσσας. Και ήρθαμε εδώ και μαζί με εσάς επικοινωνήσαμε, χαρήκαμε όλη την παράσταση. Δήμαρχοι και συμπετέρες, τους καθήτης συγγραφέα Γιώργο Σουνιδά, οι πρωταγωνίστες Ματούλα και Κικής, καθήτησες, στιγμικά ασχολήθηκαν με αυτή την παράσταση του έργου. Ο Σύλλογος Γυναικών Σκιάρθου έχει θεατρική ομάδα, έχει χοροδία, έχει χορευτικό συγκρότημα, έχουμε πολλές δράσεις. Και μία από τις πολλές δράσεις είναι και η θεατρική μας ομάδα, που δεν είναι και τόσο πολύ παλιά. Είναι δύο χρόνια, τελευταία δύο χρόνια. Μας βοηθάει πάρα πολύ ο συγγραφέας σκιαθήτης Γιώργος Αρνητάς και παίξαμε πέρσι το θεατρικό του έργο «Ναυαγισμένοι έρωτες», «Σοκάκι χωρίς όνομα», είναι ο πρόλογος του βιβλίου που έχει γράψει ο Γιώργος Αρνητάς και έπαιξε η Ματούλα μαζί με την αντιπρόεδρο του συλλόγου, η Ζωή Προύσαλη ήταν στο τραγούδι. Και φέτος ανέβασε η Ματούλα εξ ολοκλήρου, πήρε πάνω της την σκηνοθεσία και μαζί με την Κική την Πλωμαρίτη, την οποία επέλεξε η γραμματέας του συλλόγου μας. Μία μέρα άκουσε τη φωνή της και πίστεψε στην Κική και την επέλεξε. Άρχισαν οι πρόβες. Οπότε καταφτάσαμε σήμερα εδώ να μας χειροκροτάτε εσείς, να λέτε ότι αρέσαμε, ότι έπρεπε να πάμε σε όλη την Ελλάδα να κάνουμε περιοδεία. Και χαρήκαμε πάρα πολύ μόνο αυτό που ζήσαμε απόψε κοντά σας. Ήθελα απλώς να πω πριν να μιλήσουν τα κορίτσια, οι δύο πρωταγωνίστες, ότι ο Γιώργος έχει γράψει πολλά βιβλία, είναι εκδίδει το δίκτυο μόνος του. Απόψε φέραμε μαζί μας το Κάσο της Ελευθερίας και Μπαρμπαρόσα, που γράφει για τα τρία νησιά των Βορείων Σποράδων. Είναι μια ιστορία στο κάστρο της Σκιάθου και όχι μόνο. Αξίζει πολύ, είναι ιστορικό βιβλίο, έχει κάνει πολύ, πολύ μεγάλη μελέτη πάνω σε αυτό. Έγραψε το «Αν ξυπνούσε ο κύριο Αλέξανδρος, τι θα έβλεπε ο κύριο Αλέξανδρος από διαμάντης εννοεί», στα νησιά μας, αν ερχόταν τώρα, στις μέρες μας περιγράφει μέσα. Και όπως είπα και πριν, είναι «Ναυαγισμένοι έρωτες», είναι ένα ερωτικό που πρόλογο «Σοκάκι χωρίς όνομα» το ανεβάσαμε πέρσι. Και όλα αυτά η ψυχή, η δύναμη, το ξεκίνησε η Ματούλα που είναι δίπλα μου, η Νικολή, μαζί με τον Γιώργο Σανιδά. Και φέτος αυτή η έρευνα που έγινε από την Εκκλησία Πλωμαρίτη ήταν ό,τι καλύτερο νομίζω. Πολύ ωραία. Ακούσατε, γιατί δεν συστήθηκε, ακούσατε την πρόεδρο του συλλόγου, την κυρία Παναγιώτα Βιολέτα. Είναι 4 ετών πρόεδρος. Ο σύλλογός μας είναι ένας σύλλογος από το 1984, με πάρα πολλές δράσεις. Είμαστε ελεύθερες κοπέλες και τώρα είμαστε πάμε για σύνταξη. Αλλά το πνεύμα πάντα πρόθυμο να κάνει καινούργια πράγματα, δημιουργικά. Και έτσι είμαστε εδώ. Το συγκεκριμένο έργο το παίζουμε για 5η φορά. Το παίξαμε 2 συνεχόμενες μέρες στο νησί μας, τη Μέρα της Γυναίκας, γιατί είμαστε γυναίκες και ήταν και επίκαιρο. Το παίξαμε στην πόλη της Κοπέλου. Το παίξαμε ξανά στη Σκιάθη για 3η φορά το Πάσχα, γιατί μας το γυρεύει ο κόσμος και με πολύ χαρά ήρθαμε και στη γλώσσα. Το παίξαμε και εδώ, η αντίδραση του κόσμου ήταν θετικότατη και αυτό μας έδινε κουράγιο, ξέρετε, δουλεύει, είναι αμφίδρομο αυτό. Όταν παίρνεις ενέργεια από τον κόσμο, το ξαναδίνεις αυτό και όταν ακούμε τον κόσμο να γελάει, να μιλάει, να επικοινωνεί, αυτό για μας είναι το τέλειο. Δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Με την Κική φέτος περάσαμε πάρα πολύ ωραίες τις πρόβες. Αυτό που λένε στις τηλεοράσεις που ακούμε και ξεσπερνάμε πολύ καλά πίσω και αυτό φαίνεται, παιδιά, είναι γεγονός, έτσι γίνεται, όντως. Γελάσαμε πάρα πολύ και πιστεύω ότι αυτό βγήκε όπως το λένε, είναι γεγονός, όντως. Υπήρχε πολύ σύντος σχεδιασμός. Ίσως το αντιληφθήκατε κι εσείς. Ο Γιώργος είναι ένας πολύ καλός συγγραφέας, πανέξυπνος, γρήγορος, φιντάτος,
πιάνει τα vibes της εποχής, όπως ήταν και πολύ επικαιρό το θέμα αυτό. Καταγράφει μια ελληνική πραγματικότητα στην επαρχία και όχι μόνο. Το θέμα των εκλογών ήταν πάρα πολύ επίκαιρο, όλα αυτά νομίζω που είπαμε, και γι' αυτό είχε και άμεση ανταπόκριση από τον κόσμο. Και, αλλά πάνω σε αυτό, πάνω στο κείμενο, εμείς το πήραμε πάνω μας και αυτοσχεδιάσαμε και το παίξαμε. Και σε κάθε μέρος που το παίζουμε, κάθε φορά που το παίζουμε, είναι και διαφορετικό. Γιατί προσθέτουμε πράγματα ανάλογα τον τόπο που είμαστε κτλ. Ακούσατε και δικά σας πράγματα. Αυτοσχεδιάζεται. Ναι, αυτοσχεδιάζουμε πάρα πολύ. Σχεδόν κάθε φορά που το παίζουμε και διαφορετικά. Πολύ ωραία. Είμαστε. Ίσως είναι και αυτή η επιτυχία. Μπορεί. Ναι. Πιστεύω όταν ότι το σχεδιάζεται... μέρος είναι αυτό. Ναι. Μπράβο. Εγώ είμαι φίλη του συλλόγου. Θέλω να ευχαριστήσω στο συλλόγο που με επιλέξατε για να κάνω αυτό το πρωτόγνωρο εμπειρία. Πέρασα πάρα πολύ καλά. Θέλω να ευχαριστήσω τη συμπληρωμήστρια, την Πατούλα. Συνεπέρασε που περάσαμε τόσο μέσα στο χειμώνα, τόσο κρύο, γιατί οι καλλιτέχνες της Ιησίας είναι κατά ψέματα. Θέλω να ευχαριστήσω την Παναγιώτα, τα κορίτσια όλα του συλλόγου, την Αθηνά που με επέλεξε. Ήταν πρωτόγνωρο, φανταστικό. Θέλω να το ξανακάνω αν μου δοθεί η ευκαιρία. Αλλά θέλω να έχω δίπλα μου και την Πατούλα. Δεν μπορώ χωρίς αυτή τώρα πλέον. Είστε αυτοκόλλητες. Έχουμε ήδη έτοιμο το επόμενο θεατρικό στα χέρια μας. Ενδιαφέρον. Είναι ρόλος 5 γυναικών τώρα. Το πληθύναμε να δώσουμε ευκαιρία και σε άλλες γυναικές ψυχές να εκφραστούν, να μιλήσουν, να δράσουν, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη έκφραση. Θέλω να κάνω μια παρένθεση. Θέλω να ευχαριστήσω και το παιδί μου και το σύζυγό μου που τους άφησα τόσο καιρό μόνους τους και με στήριξαν για να κάνω αυτό, γιατί υπήρξαν πολλές πρόβες και πάρα πολλές ώρες μέσα στη νύχτα του χειμώνα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που μας δεχτήκατε και μας καλοδεχτήκατε εδώ πέρα και γελάσατε μαζί μας και εύχομαι και σαν να είμαστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Και δύο λόγια από το πολιτιστικό της γλώσσας, εκ τον εκπρόσωπο. Εκ μέρους του πολιτιστικού συλλόγου της γλώσσας θέλω να σας ευχαριστήσω. Πραγματικά ήταν μια αποκάλυψη αυτή για σήμερα. Δεν είχα καταφέρει να παρακολουθήσω την παράσταση στη Σκόπελο. Είχα ακούσει όμως πάρα πολύ καλά λόγια. Και ομολογώ να πω ότι επειδή έχουμε μιλήσει και από χθες αρκετά, ότι το όνειρο ορισμένων ανθρώπων, πέρα από το πότε θα πάρει σάρκα κλωστά, σημαντικό είναι να ολοκληρώνεται, να γίνεται. Και θεωρώ ότι με ένα τέτοιο έργο, το οποίο είναι πολύ καλογραμμένο, και με τέτοιες ερμηνείες, μπορείτε να κάνετε πολύ περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι κάνατε μόνο το πρώτο βήμα και ελπίζουμε σε συνεργασίες. Θα χαρούμε πάλι να σας ξαναέχουμε κοντά μας ή να μας έχετε. Ποτέ δεν ξέρετε. Εμείς έχουμε δείξει επανειλημμένα όλα αυτά τα χρόνια από το Σύλλογο Γυναικών ότι είμαστε κοντά και τα τρία νησιά. Τουλάχιστον οι γυναίκες, δεν ξέρω σε άλλα επίπεδα τι γίνεται από εδώ, από εκεί, δεν θέλω να ξέρω μάλλον. Εμείς οι γυναίκες, ο Σύλλογος Γυναικών, πολλά χρόνια είμαστε συνέχεια και στα κορίτσια εδώ μας ξέρουν και στο συνεταιρισμό γυναικών και τα κορίτσια και στη Σκόπελο και στην Αλόνισο. Κάνουμε κοινές δράσεις γιατί είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν και πολύ λίγα, ελάχιστα αυτά που μας χωρίζουν. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε μαζί. Ό,τι κάνουμε σε όλα τα νησιά και βεβαίως να έρθουν και τα παιδιά δράσεις από εκεί, είμαστε μια ανοιχτή αγκαλιά. Είμαστε μαζί, είμαστε ένα. Αυτό είναι ένα μήνυμα που πιστεύω ότι πρέπει να περάσει. Είμαστε μαζί, σεβόμενοι την ιδιαιτερότητα του κάθε νησιού. Είμαστε διαφορετικοί. Κάθε νησί έχει την ιδιαιτερότητά του. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά όμως παρόλα αυτά, το να είσαι μονιασμένος και να είσαι αγαπημένος. Είναι άλλο θέμα. Ότι είμαστε διαφορετικοί, είναι διαφορετικά τα νησιά. Το ξέρουμε όλοι. Αλλά όμως μπορούμε μαζί να αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Και γίνονται μέσα από αυτά στις ανταλλαγές που. Πρώτα απ' όλα και ανταλλαγές για να έρθουν να έρθετε κι εσείς, ίσως. Να ανανόμαστε και να ενοποιόμαστε. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάλι συγχαρητήρια. Και πιστεύω ότι θα σας ξαναδούμε σύντομα. Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.